Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Σήμερα στο Σεφ στην Κουζίνα, ο Σεφ Μάκης Φωτακάκης και η μαγείρισα Αγγελική Στάικου από τα εστιατόρια Μπιζέλη και Μπιζελάκη στη Λάρισα μας μαγειρεύουν γαλαίο σαγανάκι στο φούρνο και μία πεντανόστιμη πορτοκαλόπιτα. Η Έλενα Παναγιώτου από τα Τρίκαλα μας γλυκαίνει με υπέροχα μελομακάρονα και ο bartender Δημήτρης Κουμής από το Public Music Bar μας ετοιμάζει ένα υπέροχο κοκτέιλ για τη βραδινή μας έξοδο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε για ακόμη ένα απόγευμα Σαββάτου στην ζεστή μας κουζίνα, την οποία την έχουμε γεμίσει με πολύ ωραία πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα την έχουμε έτσι γεμίσει με πολύ ωραίους ανθρώπους που βγάζουν ζεστασιά, βγάζουν φιλοξενία, βγάζουν ευγένεια και θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους πρώτους μας καλεσμένους, τους πρώτους μας σεφ και μάγειρες που θα μας παρουσιάσουν δύο πολύ ωραίες συνταγές στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα μου επιτρέψεις αγαπητέ φίλε Μάκη Φωτακάκη να ξεκινήσω πρώτα από την κυρία της παρέας μας, έτσι. Πόσο χαίρομαι κυρία Αγγελική Στάικου που ήρθατε σήμερα στο Σεφ στην Κουζίνα. Καταρχάς να σας φιλήσω. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία κυρία που είσαστε γλυκύτατη και ευγενέστατη. Όταν σας πρωτογνώρισα πριν 2-2,5 μήνες, είπα στον Μάκη, λέω Μάκη θα πρέπει να κανονίσουμε να έρθει η κυρία Αγγελική στην εκπομπή. Τι κάνετε? Καλά. Είστε καλά? Δεν νομίζω να έχετε λίγο άγχος. Λίγο πες. Όχι πολύ. Όχι. Έτσι θα φροντίσουμε εμείς να σας φύγει το άγχος. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Στάικου που μας έρχεται μαζί με τον πολύ αγαπητό μας σεφ, τον Μάκη Φωτακάκη. Γεια σου, Μάκη. Τώρα πλέον εσύ έχεις γίνει famous πολύ. Έτσι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσεις ο Μάκης Φωτακάκης. Και η κυρία Αγγελική και ο Μάκης Φωτακάκης εργάζονται στα πολύ γνωστά εστιατόρια στο Μπιζέλη και στο Μπιζελάκι στην Λάρισα, όπου εκεί κάνουν εκπληκτικά φαγητά μαγειρευτά και όχι μόνο. Τα λέω σωστά? Σωστά. Πόσο ταλέντο μπορεί να έχετε και πόση εμπειρία μπορεί να έχετε, κυρία Αγγελική, όλα αυτά τα χρόνια πάνω στη μαγειρική? Πραγματικά δηλαδή απορώ. Πολύ. Πάρα πολύ. Και αγάπη. Και αγάπη. Πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε γαλαίο σαγανάκι στο φούρνο και μετά θα κάνουμε και την πολύ γνωστή πορτοκαλόπιτα της κυρίας Αγγελικής, όπου θα γλύφετε τα δάχτυλά σας όσοι θα κάνετε τη συγκεκριμένη συνταγή. Αλλά πρώτα θα την απολαύσουμε εμείς εδώ στο πλατό, γιατί είμαστε και από τους τυχερούς που τα δοκιμάζουμε πρώτα και μετά οι τηλεθεατές, έτσι. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας για τον γαλαίο. Παίρνετε χαρτί και στυλό και σημειώνετε κυρίες και κύριοι, έχουμε και λέμε θα χρειαστούμε για τον γαλαίο σαγανάκι έναν γαλαίο, μία πράσινη πιπεριά κομμένη καρέ, μία κόκκινη πιπεριά επίσης κομμένη καρέ, ένα κρεμμύδι ξερό μέτριο ψιλοκομμένο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, νερό όσο θα πάρει, μία σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και άνηθο. Έτσι αυτά είναι τα υλικά για την πρώτη μας συνταγή για το γαλαίο. Μάκη, δεν μου ακούστηκες καθόλου και ανησυχώ. Όχι, όχι. Τι, δεν μ' αρέσει. Σήμερα είναι η τιμή της κυρίας Αγγελικής. Της κυρίας Αγγελικής, έτσι. Βέβαια. Είναι το τιμόμενο πρόσωπό μας εδώ. Θα εξασφαλίσουμε να έρθετε οπωσδήποτε και σε ένα από τα εορταστικά μας επεισόδια, γιατί θα έχουμε μπροστά μας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Εντάξει, να μας δείξετε κάτι άλλο ξανά τότε. Πώς ξεκινάμε, Μάκη, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα γαλαίο σαγανάκι στο φούρνο, διαφορετικό. Απλά τα υλικά μας και αυτά. Λοιπόν, θα πάρουμε τη μουστάρδα σε ένα μπολ μέσα, να τη ρίξουμε. Μουσική
Θα πάρουμε το λαδάκι μας, να ρίξουμε περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Κυρία Αγγελική, σας ρωτάει συνέχεια ο Μάκης εκεί που δουλεύετε μαζί, πώς θα κάνουμε, τι θα βάλουμε και αυτά. Ναι, συνεργάζεστε άψογα, φαντάζομαι. Ναι, άψογα. Ωραία. Πραγματικά. Εσάς η αγαπημένη σας συνταγή, το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο είναι έτσι που όταν το μαγειρεύετε, έχετε πολύ μεράκι και διάθεση να το κάνετε? Στάμνα. Στάμνα? Ναι. Τι είναι αυτό, κρεατικό? Είναι δύο διαφορετικά κρέατα, χοιρινό και μουσχάρι. Μπορείς να βάλεις και αρνί, ναι. Μπορείς να βάλεις ναι. και πρόβιο. Αλλά εγώ συνήθως βάζω μουσχάρι, επειδή δεν έχει και κόκκινο, και χοιρινό. Α, να το κάνουμε αυτό κάποια και στιγμή. Μπράβο. Γίνεται πολύ ωραίο. Ωραία. Εδώ φαίνεται ότι έχει κόψει. Mm-hmm. Μην το φοβηθεί ο κόσμος. Θέλουμε λίγο το νερό που θα γίνουμε. Ορίστε. Συμπληρώνοντας το νερό, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα γίνει ένας ομοιόμορφος χυλός. Mm-hmm. Βλέπετε πώς γίνεται. Μέχρι να τελειώσουμε τη διαδικασία με το νερό, κυρίες και κύριοι, θα σας δώσω τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί σήμερα στο Σεφ στην Κουζίνα σας δίνουμε ένα εκπληκτικό, θα έλεγα, δώρο, που δεν είναι άλλο από ένα κινητό iPhone 5S, παρακαλώ, το πιο σύγχρονο, το πιο καινούργιο κινητό iPhone που κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και λίγους μήνες. Και θα σας το κάνουμε δώρο, ένας από εσάς θα το κερδίσει. Είναι μια προσφορά από την εταιρεία plushost.gr, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα στα Τρίκαλα για όλη την Ελλάδα. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε το iPhone 5S, γράφετε στο κινητό σας Safe. Αφήνετε κενό το όνομα, τεπώνυμό σας, την περιοχή από την οποία μας βλέπετε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Καλή επιτυχία, το δώρο μας σήμερα είναι τέλειο, παρακαλώ. Πώς πάμε? Συνεχίζουμε. Ωραία. Θα πάρουμε το ταψάκι μας. Παίρνουμε το γαλαίο μας. Το γαλαίο. Θα μου δώσει λίγο το αλάτι και το πιπέρι. Βεβαίως, που είναι φρεσκότητος ο γαλαίος, έτσι. Έτσι. Εγώ βάζω το αλατοπίπερο στο ταψάκι. Μπορείτε βέβαια να το αλατοπιπερώσετε κατευθείαν στο γαλαίο. Εγώ έχω άλλο. Κερδίζουμε χρόνο από την όλη διαδικασία. Ακριβώς. Θα ρίξω και λίγο από το μείγμα μου, από το χυλό. Ωραία. Και θα αρχίσω με τη σειρά. Θα ρίξω το σκουρδάκι μου. Το οποίο θα του δώσει έτσι μια ιδιαίτερη γεύση, ε. Ναι. Το κρεμμύδι. Και τις πιπεριές μου. Τέλεια. Να βάλουμε και τα λαχανικά, γιατί χρειάζονται και τα λαχανικά στις συνταγές. Δίνουν άλλη γεύση στη συνταγή. Βέβαια, εννοείται. Και γεύση και χρώμα γεύση, και εικόνα, και όλα μαζί. Θα απλώσω το γαλαίο μου. Θα αλατοπεπερώσω πάλι. Οπότε δεν χρειάζεται να το γυρίζω. Έτσι. Ωραία αυτό, δεν το ήξερα ότι μπορείς να το κάνεις και με αυτόν τον τρόπο. Α, και ρίχνουμε πάλι από πάνω. Και ρίχνω το υπόλοιπο, ναι. Καλό θα είναι βέβαια, εγώ τώρα έκανα λίγο το χυλό, να σκεπάζει τουλάχιστον ή μέχρι το ύψος του πάγους του ψαριού. Του ψαριού μας. Α. Θα συμπληρώσω ακόμα λίγα από πάνω, για να κάνει μια πολύ ωραία κρούστα. Αυτή τη συνταγή, Μάκη, μπορούμε να την κάνουμε και με ένα άλλο ψάρι, εκτός από γαλαίο. Θα πρότεινα ή πέρκα ή ξηφία. Μάκη, δεν πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι το φούρνο, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο γαλαίος πρέπει να είναι έτοιμος. Πέρασε η ώρα. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Τι λέει? Ο γαλαίος είναι έτοιμος. Τι λέει, κυρία Αγγελική? Εντάξει.
Εσείς που ξέρετε πιο πολλά. Ναι, και από εμφάνιση. Και από εμφάνιση, κομπλέ. Ναι. Α, το σερβίρουμε. Α, το σερβίρουμε. Έλα, βάλτε το πιάτο εδώ πέρα. Έτσι, για να σερβίρουμε. Μια χαρά. Ωραία, αυτά είναι. Όμορφα πράγματα. Και αυτός είναι και πολύ ωραίος τσιπουρομεζές κιόλας, έχω να σου πω, Μάκη Φωτακάκη, συμφωνείς? Ακριβώς. Ε, να το συνοδεύσουμε με ένα ωραίο τσιπουράκι. Είναι πολύ ωραίος και για κρασί και για τσίπουρο. Έτσι. Ειδικά εμείς εδώ οι Θεσσαλοί που προτιμάμε πιο πολύ το τσίπουρο παρά το κρασάκι. Μπράβο, ωραία. Ωραία έγινε, έχει πολύ ωραία εικόνα, μπράβο, ωραίο χρώμα. Πολύ ωραία. Μπράβο σας. Για ακόμη μία φορά το μπιζέλι και το μπιζελάκι μας εκπλήσουν με ωραία πράγματα, με ωραίες συνταγές. Φαντάζομαι τι θα γίνεται. Πότε θα έρθω εγώ μία φορά εκεί να φάω από τα χεράκια σας, κυρία Αγγελική? Πότε να έρθω? Τι θα μου προτείνετε να φάω εκεί στο μπιζέλι? Και κόκορα κρασάτο που είναι τέλειος. Καλά ξεκινάτε, καλά ξεκινάτε, έτσι, μπράβο, ωραία. Κόκορα κρασάτο, ναι. Και κουνέλι τώρα που το χειμώνα στη φάδα που είναι και αυτό. Έκλεισε, κυρία Αγγελική, σας το λέω από τώρα ότι θα έρθω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το φιλέ, ο γαλαίος σαγανάκι, συγγνώμη, ο γαλαίος σαγανάκι είναι έτοιμος. Ορίστε, σας το παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως. Γαλαίος φούρνου σαγανάκι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το λάδι και προσθέτουμε την μουστάρδα, με ένα σύρματα ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα, κατόπιν προσθέτουμε λίγο-λίγο το νερό όσο χρειαστεί, μέχρι να γίνει ένας λίος χυλός και σε γεύση της αρεσκίας μας. Παίρνουμε ένα ταψάκι, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, απλώνουμε τον γαλαίο στο ταψί και ρίχνουμε ξανά από επάνω αλάτι και πιπέρι. Πασπαλίζουμε τον γαλαίο με τα λαχανικά μας εκτός από τον άνηθο. Προσθέτουμε τον χυλό και τον ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 περίπου λεπτά. Φροντίστε η ποσότητα του χυλού να είναι τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με το πάχος του γαλαίου. Τέλος, αφού ψηθεί, προσθέτουμε τον άνηθο ψιλοκομμένο και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Θα μου επιτρέψετε όμως, εννοείται ότι πρέπει να δοκιμάσω για να δω τι κάνετε, έτσι. Για να δω τι έχουμε κάνει σήμερα. Για μένα μου αρέσουν πολύ και τα ψάρια, να σας πω την αλήθεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πάτε σφαίρα στη δουλειά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρία Αγγελική. Ναι, συμφωνείτε? Πραγματικά, σας προκαλώ, κυρίες και κύριοι, να δοκιμάσετε να το κάνετε το γαλαίο σαγανάκι στο σπίτι σας κάποια στιγμή. Πάρα πολύ νόστιμο. Έτσι όπως μας το έφτιαξε ο Μάκης Φωτακάκης και η κυρία Αγγελική Στάικου από το μπιζέλι και το μπιζελάκι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, γιατί μετά θα κάνουμε την πορτοκαλόπιτα της κυρίας Αγγελικής, παρακαλώ. Κάρτα και επιστρέφουμε. Για το γαλαίο φούρνου σαγανάκι για 4 άτομα θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Ένα γαλαίο, μία πράσινη πιπεριά κομμένη καρέ, μία κόκκινη πιπεριά κομμένη καρέ, ένα κρεμμύδι ξερό μέτριο ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο, 3 κουταλάκια σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλάκια σούπας μουστάρδα, νερό σοπάρι, αλάτι, πιπέρι, άνηθο. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε τώρα να απολαύσετε πραγματικά μία πάρα πολύ ωραία πορτοκαλόπιτα. Την πορτοκαλόπιτα της κυρίας Αγγελικής, η οποία είναι και πάρα πολύ γνωστή κιόλας, και εννοείται θα σας την παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως και να σας προκαλέσουμε με το τελικό αποτέλεσμα για να την κάνετε κι εσείς στο σπίτι σας, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε γλυκό αυτή τη φορά? Την πορτοκαλόπιτα τη δική σας, φαντάζομαι είναι δική σας συνταγή αυτή, έτσι, ναι. Δικό σας δημιούργημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη πορτοκαλόπιτα, κυρίες και κύριοι, θα χρησιμοποιήσουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας, που είναι περίπου στα 500 γραμμάρια, ένα ποτήρι του νερού καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, ένα κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά, ένα φακελάκι baking powder, μία βανίλια, ένα ποτήρι του νερού ζάχαρη, ένα ποτήρι του νερού γάλα, μισό ποτήρι του νερού αλεύρι φαρίνα, ένα πορτοκάλι κομμένο σε φέτες στην μέση, στο σχέδιο μισοφέγγαρο,
και ένα ξύσμα από πορτοκάλι. Εγώ αυτά που είχα να πω τα είπα, τώρα πάμε να δούμε πώς θα μας φτιάξετε εσείς την πορτοκαλόπιτα, κυρία Αγγελική. Ξεκινάμε πρώτα από τα αυγά. Ναι. Τα οποία θα τα ρίξουμε μέσα στο μίξερ, έτσι. Ναι. Και πρέπει να είναι και ελαφριά κιόλας, έτσι σαν γλυκό, ε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα αυγά, προσθέτουμε τη ζάχαρη σιγά σιγά. Πώς μας ανοίξω εγώ τη βανίλια, κυρία Αγγελική. Το γάλα. Δεν έχει πολύ διαδικασία, επειδή τα ρίχνουμε όλα. Όλα μαζί, έτσι, για να ακριβώς, γίνει το μείγμα. Ναι. Το ψήσμα. Δεν έχει καλάκι. Ζεστέρα αμέσως. Αλλά ευρύ θέλετε το ταλί. Προσθέσαμε το baking powder και βάζουμε και το γιαούρτι τώρα. Τέλος, να βάζουμε το γιαούρτάκι. Ωραία. Να σας φέρω ένα κουταλάκι. Καλύτερα. Έχει. Η βανίλια μας. Η βανίλια μας. Φρέσκια. Απλή είναι, δεν είναι δύσκολη. Στην ουσία βάζουμε με τη σωστή σειρά τα υλικά τα οποία παρουσιάσαμε. Ναι, είναι απλή, είναι και γρήγορα γίνεται και δεν έχει διαδικασία και χρόνο που. Συνήθως τώρα οι γυναίκες επειδή εργάζονται. Μπορεί οποιαδήποτε νοικοκυρά να την κάνει στο σπίτι, δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Και τώρα θα δώσουμε τη φόρμα, θα έτσι. Θα δώσουμε τη φόρμα, μπορούμε να το κάνουμε και στο καψάκι της κουζίνας. Mm-hmm. Όπως θέλουμε, δεν είναι. Είναι η ίδια διαδικασία. Σας αρέσει πιο πολύ να κάνετε γλυκά ή να κάνετε φαγητά? Δούλευε πολλά χρόνια δούλευα σε ζαχαροπλαστείο. Οπότε έχετε ναι. Τεράστια εμπειρία μετά. Και έκανα και φαγητά στο ζαχαροπλαστείο γιατί είχε και έτερη. Mm-hmm. Και αποφάσισα μετά να ανοίξω το μπιζένι, το μαγαζί. Εδώ τώρα, Κωνσταντίνε, είναι αυτό ο τρόπος που το κάνει η κυρία Αγγελική αυτή. Για να δω, τώρα έχω πορεία με τα φύλλα. Ναι, το φύλλο το παίρνουμε και το κόβουμε έτσι, κομμάτι. Α, και το πετάμε μέσα, ναι, έτσι. Ναι, έτσι. Να κάνω κι εγώ. Ναι, να κάνεις. Εξήγησε γιατί όμως. Γιατί όμως το κάνετε έτσι. Γίνεται πιο αφράτη. Κρατάει τον αέρα μέσα, Κωνσταντίνε, είναι όπως η μαρέγκα. Ναι. Και θα ρίξετε από πάνω το μείγμα, έτσι. Ακριβώς. Και στο τέλος τα πορτοκάλια. Ναι, στο τέλος βάζουμε τα πορτοκάλια. Α, ορίστε. Αυτό δεν το έχω. Συγγνώμη. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά, ούτε μου το έχουν πει. Κύριε Γιώργη, θα ψιλοκυρώσω και το χειμώνι μου μέσα. Όχι, το λεμόνι είναι για το σιρόπι. Ναι, ναι. Θα πούμε και για το σιρόπι μετά πώς το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Τα κόβω καλά κομμάτια. Ναι. Πρέπει να γεμίσουμε με φύλλα κρούστας μέχρι επάνω. Ναι, βάζεις ακριβώς αυτά τα φύλλα που... Τι τοσολογία που δώσουμε, ναι, το μισό κιλό. Το μισό κιλό. Απλά θα τα παίρνεις ένα-ένα, δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί. Μαζί.
έτσι που θα βλέπεις, μετά με το που θα πέσει το πείγμα και θα καθίσουμε. Θα καθίσουμε. Ναι, ναι. Άμα χρειαστείτε βοηθό, θα με πάρετε. Ναι, βεβαίως. Θα σε πάρω όπως θα δει. Τη συνταγή αυτή τη μάθετε από τη γιαγιά σας, τίποτα από κάποια κυρία ή είναι δική σας έμπνευση? Όχι. Γενικά η μαγειρική ζαχαροπλαστική είναι να έχεις φαντασία. Φαντασία, έτσι. Ακριβώς. Mm, και να κάνεις το σωστό συνδυασμό τα υλικά και θα βγει το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν έχω δοκιμάσει άλλη φορά πορτοκαλόπιτα με αυτόν τον τρόπο Παρασκευής. Είναι έτοιμο το μείγμα μας? Ναι. Ωραία. Για να σας βοηθήσω εγώ λίγο. Ορίστε. Και τώρα ρίχνουμε από πάνω, έτσι. Ναι. Κάτι τα βάζουμε τώρα. Ναι. Α, τώρα θα τα βάλουμε. Θα ψηθούν όλα μαζί και, ναι. Και ίσα θα τα γυρίσουμε και ανάποδα. Όχι, δεν. Όταν ψηθεί. Ναι. Όταν ψηθεί το γυρίζεις και πάλι ξανά το βάζεις από αυτή την πλευρά. Να φαίνεται το πόδι. Μπορούσαμε να τα βάλουμε και από κάτω. Και ναι, να στη το βάση. Γυρίσουμε και να. Να φαίνεται κιόλας. Ναι. Αλλά περισσότερο κολλάνε τα φωτιά από κάτω. Πότε από την επάνω πλευρά. Τι ώρα που το κάνατε? Έτοιμο. Το βάζουμε στο φούρνο, δηλαδή. Ναι. Στους πόσους βαθμούς? Στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Δεν σας πιστεύω πόσο γρήγορο γλυκό. Ναι. Αυτό δηλαδή κάποιος που είναι άσχετος εντελώς με την κουζίνα μπορεί να το κάνει. Με τη μαγειρική, ναι, άνετα. Το βάζω και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί λένε ότι στα γλυκά πρέπει να έχεις καλή επιτυχία και να τα φτύνεις κιόλας. Ενώ να. Να μην τα πάτε τα μαζιά σου. Ακριβώς έτσι. Καταλάβατε. Ναι, λέτε λοιπόν, γιατί κάποια γλυκά είναι κάθονται. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι και τον διαγωνισμό μας σήμερα εδώ στο Chef στην κουζίνα, όπου σας δίνουμε δώρο ένα κινητό iPhone 5S, παρακαλώ. Είναι το πιο σύγχρονο μοντέλο κινητού που κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και 2 μήνες, το οποίο στοιχίζει και πάρα πολλά λεφτά και είναι μια προσφορά από την εταιρεία plushost.gr, που κατασκευάζουν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα στα Τρίκαλα βρίσκονται, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και για να δηλώσετε συμμετοχή να κερδίσετε αυτό το φοβερό κινητό iPhone 5S, παίρνετε τώρα το κινητό σας που έχετε στο χέρι σας και γράφετε Chef και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Σε λίγα λεπτά, προς το τέλος της εκπομπής, κάποιος ή κάποια από εσάς που μας παρακολουθείτε θα είστε με καινούριο κινητό, ολοκένουριο, υπενσύγχρονο κινητό iPhone 5S. Παρακαλώ, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ένας όμως θα είναι ο τυχερός. Κυρία Αγγελική, τι έχετε κάνει εδώ σήμερα? Τι είναι αυτό εδώ το που μας παρουσιάζετε? Έχω πάθει πλάκα. Πόσο ωραία. Καταρχάς έχει πολύ ωραία εικόνα η πορτοκαλόπιτά σας, έτσι. Είναι στο μάτι, δηλαδή δείχνει πολύ ωραία. Φαντάζομαι τώρα στο εσωτερικό τι θα γίνεται και σε γεύση. Θα μου σερβίρετε, θα κόψετε εσείς. Για να δω. Ένα κομματάκι. Είναι η πορτοκαλόπιτα της κυρίας Αγγελικής Τάικου που μας έρχεται από το Πιζέλι, από τα εστιατόρια Πιζέλι και Πιζελάκι στην Λάρισα, όπου εκεί πέρα κάνουν εκπληκτικά πράγματα, θέλω να σας πω. Και κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε και εδώ στην εκπομπή. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής είναι ότι τα φύλλα κρούστας, έτσι, τα βάλαμε, τα κομμάτια τα σπάζουμε και τα βάλαμε κομμάτια μέσα στην φόρμα και από πάνω μετά ρίξαμε το υπόλοιπο μείγμα. Για να μην μιλάω. Σημαίνει ότι απολαμβάνω. Ναι. Γι' αυτό. Μακί. Έχω φάει τις πολλές φορές. Φαντάζομαι. Τι δεν σας περιγράφω τώρα πραγματικά, δηλαδή. Τι ωραία γεύση έχει συγκεκριμένη πορτοκαλόπιτα. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο να την κάνετε οπωσδήποτε κάποια στιγμή.
στο σπίτι σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους δύο και εσάς, κύριε Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Περάσατε ωραία. Πάρα πολύ. Θα μου ξανάρθετε. Βεβαίως. Θα έρθετε στο εορταστικό των Χριστουγέννων, λέω. Ναι, έτσι. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάκη Φωτακάκη, να είστε καλά. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Συνεχίζουμε την Παρασκευή του παραδοσιακού. Για την πορτοκαλόπιτα της κυρίας Αγγελικής θα χρειαστούμε τα εξής υλικά: ένα πακέτο φύλλο κρούστας 500 γραμμάρια, ένα ποτήρι του νερού καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, ένα κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά, ένα φακελάκι baking powder, μία βανίλια, ένα ποτήρι του νερού γάλα, μισό ποτήρι του νερού αλεύρι φαρίνα, ένα πορτοκάλι κομμένο φέτα στη μέση, μισό φέγγαρο, ένα ξύσμα πορτοκαλιού, ένα ποτήρι του νερού ζάχαρη. Πραγματικά μας τρελαίνε με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που έκανε σήμερα η κυρία Αγγελική Στάικου εδώ στο Chef στην Κουζίνα. Κυρίες και κύριοι, σας υπενθυμίζω όμως και τον διαγωνισμό που τρέχει στην εκπομπή, όπως σας δίνουμε δώρο ένα κινητό iPhone 5S προσφορά της εταιρείας plastico.gr, όπου κατασκευάζουν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα στη συγκεκριμένη εταιρεία, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το γενναιόδωρο δώρο. Για να το διεκδικήσετε, στέλνετε SMS, γράφετε στο κινητό σας Chef, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54121. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θέλω να σας πω ότι σε 3 λεπτά από τώρα που θα επιστρέψουμε, θα υποδεχτούμε την Έλενα Παναγιώτου, που μας έρχεται από τα Τρίκαλα, η οποία θα μας κάνει μελομακάρονα, κυρίες και κύριοι. Μελομακάρονα. Και όση ώρα θα βλέπετε εσείς διαφημίσεις, εγώ σας το λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, θα απολαύσω αυτή την καταπληκτική πορτοκαλόπιτα που μου έφτιαξε η κυρία Αγγελική. Σε λίγο ξανά μαζί σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Χρώματα, ταπετσαρίες τοίχου Μπλάνας. Χρώματα και ταπετσαρίες τοίχου. Εργαλεία για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στις καλύτερες τιμές. Εσείς επιλέγετε και εμείς αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας στο χώρο σας. Μπλάνας. The Art of Color. Πύλης 36, Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Κεντρική διάθεση Μακριχώρη Λάρισας. Τηλέφωνο 249 50 22 975. Μυρωδάτα μπαχαρικά και ευεργετικά βότανα από την εταιρεία Γεώργιος Κατζίφας ΑΒΕ. Μπαχαρικά Phoenix με το κύρος και την εγγύηση της εταιρείας Γεώργιος Κατζίφας ΑΒΕ. Κεντρική διάθεση 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαλάνης. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την Παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8. Τρίκαλα. Eco Market. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Έπιπλα, φωτιστικά, υαλικά, είδη δώρων, λευκά είδη, πίνακες, εξοπλισμοί καταστημάτων, εργαλεία, απορρυπαντικά, χαρτικά. Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες. Eco Market. 5 χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Τηλέφωνο 2431 055 855. Όταν επιλέγετε Κοτοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία.
Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό, θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Εστιατόριο το Μπιζέλι. Ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά. Σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Μαγειρεύουμε το φαγητό της επιλογής σας κατόπιν παραγγελίας. Εστιατόριο το Μπιζέλι. Αγαπημένο στέκι με το καλύτερο φαγητό της πόλης. Υψηλάντου 74 στη Λάρισα. Γεύση όπως παλιά. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης, κλάμου, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουριο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, αυτά εδώ τα υπέροχα μέλο μακάρονα θα τα απολαύσετε και εσείς κάποια στιγμή στο σπίτι σας, γιατί αμέσως τώρα θα σας δείξουμε τον τρόπο που μπορείτε να τα κάνετε. Θέλω να σας πω, επιστρέψαμε στο Σεφ στην κουζίνα και πάμε να υποδεχθούμε την Έλληνα Παναγιώτου και τον Γιώργο Κακαΐτσα, όπου μαζί όλοι παρεούλα θα κάνουμε πολύ ωραία νόστιμα μέλο μακάρονα για τις γιορτές, γιατί τι εμένα 15 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν οπότε επιβάλλεται να κάνουμε έτσι ωραία γλυκά γιορτινά. Χάς, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είμαστε σας καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρω, που μας καλέσατε. Σας πετυχαίνουμε σε μέρα έτσι με κέφια, με ωραία διάθεση για δημιουργία. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ ωραία μελομακάρονα, κυρίες και κύριοι. Και το νούμερο 2 γλυκό για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κουραβιές μελομακάρονα. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τα μελομακάρονα είναι ζάχαρη άχνη, λάδι ηλιέλαιο, χυμό πορτοκάλι, κονιάκ, γαρίφαλο, σόδα, αμμονία, ξύσμα πορτοκαλιού, αλεύρι και για το σιρόπι θα χρειαστούμε μέλι, γλυκόζι, νερό, ζάχαρη και μία φλούδα πορτοκάλι. Τα είπα σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Εγώ τα λέω σωστά, εσείς τα κάνετε σωστά όμως. Έτσι. Ναι. Οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία για να κάνουμε τα μελομακάρονα. Ευθύς αμέσως, Γιώργο. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τα μελομακάρονα είναι ένα γλυκό κουσοντίνι που δεν θέλουν μίξη. Γίνονται όλα μέσα σε ένα μπολ. Ναι, σε ένα μπολ τα ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μίξερ. Ηλιέλαιο, έχουμε πρώτα υγρά. Ξεκινάμε με το ηλιέλαιο. Βάζουμε μετά. Όλα τα υγρά. Α, πρώτα. Έτσι. Ωραία. I've got to go, baby, it's cold outside. This evening has been hoping you so very nice. Κανέλα. Κανέλα. Ωραία, βέβαια. Εννοείται. Μελομακάρονα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Αμμονία. Σόδα. Ζάχαρη άχνη. Και ξύσμα πορτοκάλια. Και όλα αυτά τα ανακατεύουμε τώρα έτσι για να γίνουν ένα μείγμα. Και μετά θα προσθέσουμε αλεύρι, Έλενα. Αλεύρι, ναι. Στο τέλος το αλεύρι. Στο τέλος το αλεύρι. Να ανακατέψουμε όλα μαζί.
Ωραία. Όση ώρα ο Γιώργος Κακαΐτσας θα μαγειρεύει το μείγμα εκεί, εγώ κυρίες και κύριοι να σας υπενθυμίσω αυτό το εκπληκτικό δώρο που σας δίνουμε σήμερα στο Chef στην Κουζίνα και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σούπερ κινητό iPhone 5S παρακαλώ, το οποίο είναι μία προσφορά από την εταιρεία Plus Host, κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων στο διαδίκτυο. Πάντα μία από τις καλύτερες εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων στα Τρίκαλα. iPhone λοιπόν 5S θα γίνει δικό σας, ένας από εσάς θα είναι ο τυχερός. Είμαστε μέσα στην τεχνολογία, είμαστε γκατζετάκιδες έως ένα βαθμό όμως, έτσι είναι αν είμαστε υπερβολικοί, να μην εξαρτώμαστε εντελώς από την τεχνολογία. Και για να δηλώσετε συμμετοχή, να κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο που σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την ηλεκτρονική μας κλήρωση, γράφετε στο κινητό σας, στο παλιό σας κινητό, γιατί σε λίγο κάποιος από εσάς θα έχει καινούριο κινητό, Chef, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54121. Και πιστέψτε με, όσοι δεν έχετε iPhone, πραγματικά, και ειδικά το καινούργιο το iPhone 5S, θα κολλήσετε με τη συγκεκριμένη συσκευή και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία plushost.gr. Πώς πάμε εκεί? Ο Γιώργος έχει ανακατέψει τα υλικά. Για να λιώσει η ζάχαρη καλά. Παιδιά, πού θα κάνετε Χριστούγεννα, γιορτές φέτος? Εμείς και να θέλαμε να κάνουμε κάπου 20, δεν μπορούμε, ναι, γιατί δουλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή την παραμονή. Μέχρι παραμονή κανονικά, έτσι. Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Με δύσκολα ωράρια, με πάρα πολλές ώρες εργασίας. Έχω πορεία, θέλω να μου πεις πραγματικά, εσείς για να ετοιμάσετε το ψωμί, παραδείγματος χάρη στο φούρνο, από τι ώρα ξεκινάτε το βράδυ? Γιατί βράδυ ξεκινάτε. Έτσι. 3 ώρα. Ξεκινάμε 3 ώρα το βράδυ. 3 ώρα ξεκινάμε. Δίνετε ραντεβού στο μαγαζί. Πολύ δύσκολη δουλειά. Δύσκολη, εμπειρική δουλειά. Δουλειά παραγωγής, καθημερινής παραγωγής, και η παραγωγή καθημερινή με τα χέρια και με ανθρώπινο δυναμικό είναι δύσκολη, γιατί χρειάζεται καθημερινά μεράκι, αυτό που βλέπεις δηλαδή εσύ εδώ αυτή τη στιγμή, χρειάζεται σε κατ' επανάληψη καθημερινά για να βγει το αποτέλεσμα. Και τεράστιες ποσότητες κιόλας. Βέβαια. Τώρα εδώ πέρα εμείς κάνουμε μικρές ποσότητες, πόσο μάλλον στη δουλειά όταν είναι... Έχουμε ανακατεύσει, έχει λιώσει ζάχαρη και τώρα θα συμπληρώσουμε το αλεύρι. The plans that we made, we're walking in a winter wonderland. Λίγο-λίγο το αλεύρι, που ανακατεύει ο Γιώργος εκεί κανονικά. Δεν θα πρέπει να γίνει και αυτό έτσι πολύ σκληρό, φαντάζομαι. Όχι, όχι, δεν θα είναι πολύ σκληρή η ζύμη. Θα πλάσουμε πάλι. Εννοείται ότι θα πλάσουμε. Θα σε βάλουμε πάλι στη διαδικασία που σου αρέσει. Θέλεις, Γιώργο, να σου είμαι λίγο λίγη. Μπράβο, να συμπλήρωσαμε λίγο. Έλενα, εσύ μπαίνεις στη διαδικασία όταν είσαι στο σπίτι για τα παιδιά σου να κάνεις γλυκά ή τα κάνεις κατευθείαν αυτή τη δουλειά? Όχι, από την ώρα που άνοιξε το μαγαζί, τέτοιου είδους γλυκά τουλάχιστον δεν κάνω στο σπίτι. Δεν προλαβαίνω να το κάνω και... Δεν θέλω κιόλας να το κάνω, γιατί στο μαγαζί τα πράγματα γίνονται όπως θα τα έκανα και εγώ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, όπως βλέπεις το μείγμα. Ναι. Θέλει και άλλο αλεύρι. Θέλει και χέρια για να το κάνεις. Αυτό θέλει δύναμη στα χέρια, δηλαδή, αρκετή, έτσι. Τώρα κανονικά αυτό που κάνουμε εδώ είναι. Υπάρχουν λίγο... μηχανήματα, φαντάζομαι. Ναι, έτσι. Είναι λίγο πολυτέλεια, γιατί ναι. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Απλά επειδή είναι τηλεόραση. Γι' αυτό και γίνεται. Και στο σπίτι τώρα δεν έχουν όλοι και το... Θα χρησιμοποιήσουμε και χέρι όμως. Ναι, θα το βγάλουμε τώρα από εκεί και θα χρησιμοποιήσουμε χέρια. Βέβαια. Αυτό τώρα τρώγεται έτσι όπως είναι, όχι. Ναι, δεν έχει κάτι μέσα το οποίο να το απαγορεύει να το φας. Ναι. Δοκίμασε λίγο. Πες τέτοια πράγματα εσύ σε μένα. Πες τέτοια. Για να δω πώς είναι. Κοίταξε το. Ωραίο είναι. Ωραία, δεν έχει. Μυρωδάτο. Πολύ ωραίο. Είναι τα μπαχαρικά. Ένα καλό μυστικό για τα μελομακάρονα. Που μπορεί να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να προσέξει. Στο μέλλον, στο μέλλον. Στο μέλλον. Μετά, ναι. Στο μέλλον, μετά, ναι. Αλλά έχει τόσα μπαχαρικά μέσα που έχει τέλεια αρώματα. Ναι. Νομίζω θέλεις λίγο αλεύρι ακόμα. Βάλουμε δύο ακόμα.
πάντα το ότι έχει σχέση με ζύμη, mm-hmm. για να το έχει σχέση με ζύμη, το καταλαβαίνει στο χέρι. Στο χέρι, βέβαια. Αν φεύγει από το χέρι και δεν κολλάει, είναι έτοιμο να το κλάσει. Άρα το μυστικό μα είναι όταν φτιάχνουμε τη ζύμη, καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο, να δεν κολλάει στα χέρια μα. Τέλεια. Η ζευροπλαστική, Κωνσταντίνη, να ξέρει ότι θέλει ακριβή δοσολογία. Δεν είναι μαγειρική, δεν είναι φαντασία. Για να πετύχει η συνταγή. Αλλά στο αλεύρι, οτιδήποτε είναι σχέδιο, με προσθήκη αλεύρι, καλά είναι όλε οι επιχειρήσει να μπορούν λιγάκι να το υπολογίσουν στο χέρι, στο χέρι, πλάσιμο και όχι μόνο στο ότι θέλει τόσο γραμμάρια αλεύρι. Η ζύμη είναι έτοιμη. Ωραία. Θα πάρουμε ένα ταψάκι. Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να πλάθω. Και έλα να αρχίζει να πλάθει, που είναι και το αγαπημένο. Καλώ ήρθατε, ναι. Λοιπόν, εγώ από εδώ, εσύ εκεί. Πάλι πλάθει μικρά. Μελομακάρονα, γιατί και αυτά θα σκόσουν και θα ανοίξουν. Α, πάλι πολύ ποσότητα. Και πρέπει να ανοίξεις λίγο, ξέρεις. Εντάξει, το έχω έτσι. Μπορέσει, ναι. Μια γράτα έχεις. Για να μπορέσει να εισχωρήσεις μετά, ξέρεις, και το μέλισσα. Άντε, να ξεκινήσει να μυρίζει σιγά σιγά Χριστούγεννα το πλατό μας. Είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που έμεινε για τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Μην το φας όλο μου, ας ψήσουμε λίγο. Ωραία γίνονται, ε. Όντως όμως πονηρίζουν, ε. Είναι κρίμα που οι τηλεθεατές δεν μπορούν. Εμείς τους προκαλούμε να τα κάνουν στο σπίτι τους. Να δείχνουμε για να τα κάνουν στο σπίτι τους μετά. Είναι αυτό που χάνουμε όλοι όταν βλέπουμε εκπομπές μαγειρικές στην τηλεόραση, τα αρώματα. Εγώ λέω κάποια στιγμή ότι επειδή η τεχνολογία κάνει τεράστια βήματα και εξελίσσεται πάρα πολύ συχνά, φαντάζεσαι κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει τηλεόραση που να μπορείς να μυρίζεις και όλες αυτά που βλέπεις. Αυτό θα ήταν. Τουλάχιστον να μυρίζουν τα φαγόσιμα που μυρίζουν ωραία. Φαντάζεσαι να δείχνει κάτι άλλο. Όχι. Με τίποτα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το ψάκι μας. Πάμε για φούρνο. Πάμε για φούρνο. Έλα, μαέστρο. Έχουμε προφερμένο το φούρνο στους 180 βαθμούς και τα μελομακάρονα. Ωραία. Για πόση ώρα τα βάζουμε? Για 35-40 λεπτά περίπου. Ωραία. Και τα μελομακάρονα. Μέχρι να γίνουν τα μελομακάρονα στον φούρνο, να σας υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα εδώ στο Chef στην Κουζίνα, όπου σας δίνουμε δώρο ένα κινητό iPhone 5S, παρακαλώ, το οποίο είναι μια προσφορά από την εταιρεία plushost.gr, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, και αυτό το κινητό μπορείτε να το διεκδικήσετε με ένα πολύ απλό SMS. Βλέπετε τον τρόπο στο κάτω μέρος της οθόνης τώρα, γράφετε στο κινητό σας Chef, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και εδώ κάνετε αποστολή στο 54121. iPhone είναι αυτό, το καινούριο iPhone που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά εδώ και λίγους μήνες, και κάποιος από εσάς σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι ο τυχερός μας τηλεθεατής. Καλή επιτυχία! Πάμε ρε Γιώργο να δούμε τι κάναμε στο φούρνο. Πάμε Κωνσταντίνο να δούμε. Δούμε τι λένε, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα και τα μελομακάρονα. Για φέρτε τα μπροστά, γιατί θα πρέπει και όλες να τα ρίξουμε σιρόπι και θα κάνεις και τα ωραία στα κόλπα. Τα μαγικά μας από πάνω. Έτσι. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι τα μελομακάρονα είναι και νηστίσιμο κιόλας, γλυκό, έτσι. Ναι, τα μελομακάρονα είναι νηστίσιμα. Επειδή βρισκόμαστε και σε περίοδο νηστείας, οπότε τα προτείνουμε αναπιθύλακτα. Είναι, ναι, το πρώτο γλυκό που βγαίνει για να μας δείξει ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, όπως επίσης είναι και νηστίσιμο γλυκό. Και μετά έπεται ο κουραμπιές. Σωστά. Την άλλη εβδομάδα εξάλλου θα δείξουμε και κουραμπιέδες κιόλας εδώ στην εκπομπή. Τώρα τι κάνουμε? Λοιπόν, έχουν βγει τα μελομακάρονα, τώρα τα σιροπιάζουμε. Έχουμε κάνει ένα μέτριο σιρόπι. Mm-hmm. Ούτε πολύ βαρύ, ούτε πολύ ελαφρύ. Ωραία. Ένα μέτριο. Και τα σιροπιάζουμε. Τα ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Τα πατάμε ελαφρώς στο μία κουτάλα. Για να τραβήξουν. Να τραβήξουν. Και αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή με το που βγαίνουν κατευθείαν από το φούρνο. Από το φούρνο ζεστά όπως μέσα είναι. Για να ρουφήξει. Για να ρουφήξει. Και χλιαρό το σιρόπι. Και χλιαρό το σιρόπι. Γιατί διαφορετικά δεν θα τραβήξει και θα χάσει
ό,τι πολύτιμο έχει το σιρόπι. Θέλει σε αυτό το σημείο μια ιδιαίτερη τεχνική. Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνο, όπως ακριβώς το είδες. Το μέλωμα είναι το 50% της επιτυχίας στο μελομακάρονο. Τα βγάζουμε και τα βάζουμε πρώτα, πριν τα διακοσμήσουμε, στο ταψί. Σε ένα ταψί, γιατί μετά θα τα καράσουμε με μέλι από πάνω και θα τους ρίξουμε καρύδι. Ωραία. Βέβαια, οι τηλεθεατρίες μας, στο σπίτι τους που θα κάνουν, καλεί να τα αφήσουν λίγο ακόμη, γιατί τα δικά μας εδώ δεν έχουν ρουθήξει όσο θα πρέπει, αλλά βέβαια, εδώ είναι η τηλεόραση. Λογικά μας πιέζει ο χρόνος. Έτσι. Λίγο ακόμα. Θα το καταλάβουν εκείνες μόλις είναι έτοιμο το γλυκό. Ωραία πάντως γίνανε, έτσι. Είδες που σου είπα ότι θα ανοίξουν λίγο. Ναι, είναι και το μυστικό για να τραβήξει μέσα και το σιρόπι. Και το μέλι από πάνω και τα καρύδια που... Κόλασε. Άλλη κόλαση. Κόλαση. Χρυσά χέρια έχεις, Έλενα. Χρυσά. Σε μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Εύχομαι να πάρεις μια γυναίκα που να έχει τα ίδια χέρια με μένα. Ευχαριστώ πολύ. Σαν να ακούω τη μάνα μου. Τώρα αυτό πρέπει να το πάρω και κοπλιμέντο ή να με θίξει. Όχι, όχι. Κοπλιμέντο. Ηλικιακά εννοώ. Όχι, κοπλιμέντο. Μαμά σου είναι μια εξαιρετική κυρία, επειδή τη γνωρίζω προσωπικά. Έχω να το λέω την εξαιρετική. Λοιπόν, αποσύρουμε το σιρόπι. Το έχουμε αυτό. Έτσι. Τώρα θα βάλουμε μελί. Θα τα μελώσουμε. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Μου έχεις φέρει και ωραία πιατέλα, βλέπω, χριστουγεννιάτικη, γιορτινή. Τι θα σου έφερνα. Αμέσως πώς αλλάζει. Βέβαια. Γυάλισε, καταρχήν γυάλισε με το μέλι. Και κολλάει πιο ωραίο το καρύδι επάνω. Ωραία. Και με την ίδια διαδικασία. Θα το βάλουμε και στην πιατέλα. Θα στολίσουμε την πιατέλα μας. Σίγουρα υπάρχουν σε όλα τα σπίτια σήμερα πιατέλες Χριστουγεννιάτικες. Βέβαια. Αν δεν υπάρχουν σε σπίτια, υπάρχουν στα μαγαζιά. Και οικονομικές κιόλας. Και πάρα πολύ οικονομικές, ναι. Θα σου πω κάτι. Είναι και μια ωραία πρόταση σε ένα κάλεσμα. Δηλαδή, αν σε καλέσουν σε κάποιο σπίτι για ένα απογευματινό, μπορείς να κάνεις μια ωραία πιατέλα είτε με μελομακάρονα είτε με κουραβιέδες και να τα πας σαν δώρο. Βέβαια. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα να πας κάτι σπιτικό. Μέχρι να τελειώσει η Έλενα, κυρίες και κύριοι, σας υπενθυμίζω για τελευταία φορά, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε το iPhone 5S, παρακαλώ. Κάποιος από εσάς, τους τηλεθεατές μας, θα το κερδίσει αυτό το φοβερό κινητό που βρίσκεται στην αγορά εδώ και λίγους μήνες. Δηλώνετε συμμετοχή, γράφετε στο κινητό σας SEF, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54121, ένα iPhone 5S, ό,τι πιο τελευταίο κυκλοφορεί στην αγορά και είναι μια προσφορά από την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων plushost.gr στα Τρίκαλα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πανάκριβο δώρο. Και τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, ναι. Τα μελομακάρονα διαχειρός Έλληνας Παναγιώτου και Γιώργου Κακαΐτσα, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμα και σας τα παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως. Μελομακάρονα. Χτυπάμε τη ζάχαρη με όλα τα υλικά για λίγο
και προσθέτουμε στο τέλος το αλεύρι μέχρι να τελειοποιηθεί η ζύμη. Στην συνέχεια, πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε και τα βάζουμε στον φούρνο. Αφού ψηθούνε, τα μελώνουμε με το σιρόπι, ρίχνουμε από πάνω το μέλι και στο τέλος το τριμμένο καρύδι. Τα μελομακάρονα είναι έτοιμα για τους καλεσμένους σας. Θα μου επιτρέψετε λίγο, παιδιά, για να πάρουμε εντυπώσεις πρώτα από το πλατό. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Έλα εδώ εσύ. Ελάτε να σας δείξω τον κάμεραμάν που κάνει τα δικά μου τα πλάνα, καταρχάς. Θανάσης. Για δοκίμαστε, Θανάση. Αντέχονται γιορτές κιόλας. Τι λέει. Φοβερό. Ο άλλος που είναι κρύβεται. Έλα εδώ. Έλα εδώ γρήγορα. Έλα εδώ. Έλα. Ο Στέφανος που κάνει τα πλάνα στο σεφ. Έλα Στέφανα, καλές γιορτές. Έλα και εσύ για να μην μείνεις με παράπονο. Ορίστε. Εσύ πάρε δύο, έτσι. Λοιπόν, να δοκιμάσω κι εγώ, Έλενα. Επιβάλλεται, όχι απλά να δοκιμάζει, δεν ρωτάει. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα κρατήσω για τα παιδιά που είναι στο control μέσα. Για αυτό τα φέρουμε. Αρχισυνταξία, παραγωγή, σκηνοθέτες. Έτσι, για αυτό τα φέρουμε. Για να δούμε. Τι λέει, παιδιά. Μπορεί να μην μυρίζεται, αλλά ακούτε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Ο Μιλτιάδης είναι κατενθουσιασμένος. Φαίνεται από τον τρόπο που κουνέει το χέρι του. Μόλις τελειώσουμε, πέφτσουν τίτλοι τέλους, ετοιμάσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Την επόμενη εβδομάδα σας περιμένω για να δείξουμε πολύ ωραίες κουραμπιέδες. Εντάξει, να είστε καλά, πάμε να δούμε τα υλικά και επιστρέφουμε. Για τα μελομακάρονα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: ζάχαρη άχνη, λάδι ηλιέλαιο, χυμό πορτοκάλι, κονιάκ, γαρίφαλο, σόδα, αμμονία, ξύσμα πορτοκαλιού, αλεύρι. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε μέλι, γλυκόζι, νερό, ζάχαρη και μία φλούδα πορτοκάλι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλά φάγαμε, ωραίες οι συνταγές που φτιάξαμε μέχρι στιγμής. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα να πιούμε κιόλας καλά εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα. Γι' αυτό φέραμε και τον πιο γνωστό, τον πιο καλό, τον πιο επιτυχημένο bartender από το Public Music Bar στα Τρίκαλα. Και μαζί μας εννοείται είναι ποιος άλλος, ο Δημήτρης Κουμής. Γεια σου, ρε Δημήτρη, καλώς ήρθες και σήμερα στην εκπομπή. Νομίζω πως έχεις αποκτήσει τρελό fan club εδώ μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από την εκπομπή. Και θα πρέπει να κάνεις ένα group στο Facebook. Έτσι, σου το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, τι ωραίο κοκτέιλ θα μας κάνεις σήμερα από το Public. Θα κάνουμε μια πολύ παλιά συνταγή. Ναι. Να ξετάψουμε λίγο τα παλιά τώρα. Έτσι, που χρειάζεται και αυτό κάπου κάπου. Θα πιούμε ένα Garden 75. Garden 75, που σημαίνει ότι... Είναι ένα παλιό κοκτέιλ με... Είναι λίγο περίεργο, έχει και λεμόνι, έχει πορτοκάλι, έχει και ζάχαρη, έχει σαμπάνια. Μη μου λες, πάμε να το κάνουμε. Γιατί η ουσία είναι να το φτιάξουμε και να το πιούμε για να δούμε αν είναι ωραίο ή όχι. Ωραία, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι σίγουρα πολύ, πολύ ωραίο το κοκτέιλ. Ξεκινάμε. Ξέρεις, τα παιδιά εδώ πέρα, στους τεχνικούς και στην ομάδα γενικότερα, η αγαπημένη τους ενότητα είναι η δική σου εδώ, έτσι, όχι το έναν άσχημα με τη μαγειρική, αλλά επειδή είναι όλοι τους νέα παιδιά, είναι στην ηλικία μας, περιμένουν τη στιγμή που θα κάνουμε τα κοκτέιλ. Να δοκιμάζουν η γεύση. Έτσι, ακριβώς. Ήρθα την προηγούμενη εβδομάδα στο Public εκεί σε εσάς και πέρασα τόσο ωραία, πραγματικά. Μου άρεσε. Πάρα πάρα πολύ. Και ωραία μουσική και ωραίο σέρβις. Γενικότερα το Public είναι σημείο αναφοράς στην καλή διασκέδαση, έχω κοκτέιλ. Να σας πω. Και ωραία κοκτέιλ, δεν το συζητάμε. Θα έρθω κάποια Πέμπτη στο μαγαζί που έχετε cocktail night εκεί. Ναι. Και το μέρος που μένει, το γεμίζουμε με σαμπάνια. Η σαμπάνια πάντως έχει την τιμητική της αυτό το διάστημα. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή. Θα το στολίσουμε κιόλας, λίγο ναι. το
ποτήρι. Κάτι θα βάλουμε, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Αυτά είναι. Τέλεια. Το κοκτέιλ μας είναι έτοιμο. Α, μ' αρέσει. Ωραίο. Ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Γεια σου, Δημήτρη. Να περάσετε τέλεια σήμερα το βράδυ στο Public. Και όσοι θα επισκεφτείτε το Public, είναι Σαββατόβραδο. Λοιπόν, κάπου εδώ, άλλο ένα σεφ στην κουζίνα, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος του και εύχομαι πραγματικά να περάσατε πολύ όμορφα μαζί μας. Μην ξεχνάτε, την εκπομπή την βλέπετε σε επανάληψη σε λίγες ώρες από τώρα, στις 11.30 μετά το δελτίο ειδήσεων των 11 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 18.30 όπου σας έχουμε ετοιμάσει και για την επόμενη εκπομπή πολύ 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 ωραίες συνταγές. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια ακόμη πιο όμορφη Κυριακή. Καλή σας νύχτα, γεια χαρά! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Πλάνας, χρώματα, είδη ζωγραφικής και αγιογραφίας, διακοσμητικά υλικά και υλικά εσωτερικής θερμομόνωσης. Αναλαμβάνουμε την εσωτερική θερμομόνωση με εξειδικευμένο συνεργείο και σας κάνουμε δώρο το βάψιμο. Πλάνας, The Art of Color, Πύλης 36, Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Κεντρική διάθεση Μακριχώρη Λάρισας. Τηλέφωνο 249 50 22 975. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον. Ένας επίγειος παράδεισος στην πόλη των Τρικάλων. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8, Τρίκαλα. Eco Market. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό εξοπλισμό. Έπιπλα, φωτιστικά, υαλικά, είδη δώρων, λευκά είδη, πίνακες, εξοπλισμοί καταστημάτων, εργαλεία, απορρυπαντικά, χαρτικά. Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες. Eco Market. 5 χιλιόμετρο Τρικάλου Λαρίσης. Τηλέφωνο 24310 55 855. Όταν επιλέγετε Κοτοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα.
Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Καφέ και μαγειρευτό φαγητό, το Μπιζελάκι. Ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά. Σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Μαγειρεύουμε το φαγητό της επιλογής σας κατόπιν παραγγελίας. Καφέ και μαγειρευτό φαγητό, το Μπιζελάκι. 23 Οκτωβρίου 48 στην Λάρισα. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης, κλάμου, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης. Το ολοκένουριο Glamour άνοιξε. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων.